δεν θέλω να σταθώ σε πολλά πράγματα ή να πούμε οτιδήποτε. Θέλω να πω πρώτον ότι γουστάρω πως εδώ, γιατί δείχνει να ενδιαφέρεστε και πιο καλά από εσάς κανένας δεν θα ενδιαφερθεί για το δικό σας καλό. Και η αλήθεια είναι ότι είχα άλλα πράγματα να πω και θα πω άλλα. Σίγουρα στηρίζουμε τον αγώνα σας, σίγουρα θα ήθελα να είχαμε ενημερωθεί και εμείς νωρίτερα και να είχαμε και εμείς τουλάχιστον άλλα 100 άτομα από πίσω να είναι εδώ μαζί σας. Αλλά θα είμαστε εδώ όταν θα χρειαστεί και θα είμαστε και στο μέλλον σίγουρα εδώ. Αυτό όμως που πρέπει να μάθετε και αυτό που πρέπει να θυμάστε όλοι είναι ότι πρέπει να απαλλαγείτε από το φόβο. Αυτό είναι που δεν πρέπει να σας πάει πίσω. Σταματήστε να φοβάστε και σταματήστε να έχετε ανησυχίες για το τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή δεν έχετε υποχρεώσεις, αυτή τη στιγμή δεν έχετε δάνεια ή οικονομικές επιβαρύνσεις να σας φωτίζουν το κεφάλι και τώρα είναι που πρέπει να κάνετε το καλύτερο που μπορείτε για το δικό σας μέλλον. Αν τώρα δεν φοβηθείτε, δεν θα φοβάστε για μια ζωή. Αυτό είναι που πρέπει να θυμάστε. Τώρα είναι η ευκαιρία να δείξετε στον ίδιο σας τον εαυτό ότι έχω τη δυνατότητα να αλλάξω πρώτα εμένα και μετά την κοινωνία μου. Αυτή είναι που πρέπει να αλλάξουμε. Την κοινωνία σε θέμελα. Δεν είναι μεμονωμένο πρόβλημα η παιδεία, η υγεία, το οτιδήποτε. Η κοινωνία είναι το πρόβλημα. Ζούμε σε μια σάπια κοινωνία που έχει ιδέες του 1950, του 1800 και δεν ξέρω εγώ πόσο πίσω μπορεί να πάει και καμία φορά, μα καμία φορά, δεν κοιτάει το αύριο. Ζούμε σε μια χώρα, βασικά ζούμε σε έναν κόσμο τον οποίο το διοικούν οι γέροι και δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Δεν ακουγόμαστε. Όλοι μαζί. Αυτό είναι που πρέπει να αλλάξει. Αν τώρα που έχουμε τη δυνατότητα, που είμαστε νέοι, που δεν έχουμε τις υποχρεώσεις, δεν αλλάξουμε, δεν θα αλλάξουμε για όλη μας τη ζωή. Αυτό να θυμάστε, ρε παιδιά, να μην φοβάστε. Και θα έπρεπε οι γονείς, όλοι οι γονείς, να είναι σήμερα εδώ. Και δεν θα έπρεπε ούτε κι αυτοί να φοβούνται. Γιατί ο φόβος τους είναι που έχει δημιουργήσει αυτή την κοινωνία. Ο φόβος τους, μην τυχόν και χάσουν αυτά που απέκτησαν με τόσο κόπο, είναι αυτός που έδωσε το δικαίωμα στον καθένα να του παίρνει αυτό που απέκτησε και μάλιστα με πολύ λίγο κόπο. Γιατί πολύ απλά στάθηκε χωρίς να κριτικάρει την εξουσία και έμεινε εκεί. Έμεινε στο φόβο. Απαλλαγείτε από το φόβο, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε σήμερα εδώ, σαν σχολεία, όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας που μας ανοίγουν, πιστεύω, για δημόσια παιδεία. Λοιπόν, ο κύριος Δήμαρχος απέναντι ελπίζω να μας ακούσει, ελπίζω να κάνει αυτά που δικαιούμαστε να τα κάνει πράξεις. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε και Δημοτικό Συμβούλιο, εκπροσωπώ ως πρόεδρος του 15ου Συμβουλίου, το Γενικό Λύκειο Σάμις. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, μαθητές, παιδαγωγοί και γονείς, διότι όλη η μαθητική κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Όπως γνωρίζετε. Όπως γνωρίζετε, το σχολικό μας συγκρότημα γυμνασίου και λυκείου βρίσκεται υπό την κατάληψη από την 3η 15 Οκτωβρίου ως και σήμερα. Πρωταρχικός σκοπός αυτής της αντίδρασης των μαθητών, όπως αναφέρουμε και στα αιτήματά μας, είναι η ανέρεση των αλεξέλεκτων μέτρων που έχουν παρθεί εις βάρος της δημόσιας παιδείας. Αυτή η αντίδραση έχει ξεκινήσει από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε πάρα πολλά σχολεία σε όλη τη χώρα. Προφανώς, οι μαθητές εκδηλώνουν την αντίρρησή τους στην ψήφιση του νόμου για το νέο λύκειο και ζητούν άμεσα την άρση του. Φέτος, όπως βλέπετε, όλοι σε αυτόν τον αγώνα των μαθητών για πρώτη φορά βρίσκονται δίπλα τους γονείς και καθηγητές οι οποίοι διαμαρτύρονται με τον δικό τους τρόπο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφερθώ στους γονείς και στους μαθητές, τους οποίους κατά κύριο λόγο αφορά ο καινούριος νόμος. Αγαπητοί γονείς και μαθητές, η θέσπιση αυτού του νέου εκπαιδευτικού συστήματος εγκυμονεί πολλούς κινδύνους και καταστροφικά αποτελέσματα. Ένα παιδί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτού του συστήματος θα πρέπει οι γονείς του να του παρέχουν τα κατάλληλα εφόδια. Ο συνοπολογισμός βαθμού προαγωγής απόλυσης των τριών τάξεων αναγκάζει τους μαθητές να καταφεύγουν στα φροντιστήρια με αποτέλεσμα να ανισχύουν την παραπαιδεία και να οδηγούν τους γονείς τους στην οικονομική αιμορραγία σε μια χώρα που βιώνει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα όμως έχει δημιουργήσει η υπουργική απόφαση που αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ορίζει ως κατώτατο αριθμό μαθητών των τμήματων της κατεύθυνσης στους 15. Πράγμα που είναι ανέφικτο για τα περιφερειακά σχολεία, καθώς ο αριθμός αυτός είναι δυσανάλογος με αυτό των μαθητών στο σύνολο. Αυτό πρακτικά σημαίνει την κατάργηση πολλών κατευθύνσεων σε σχολεία που δεν πληρούν τον απαιτούμενο αριθμό και τελικά την κατάργηση των ίδιων των σχολείων και τη μετακίνηση των μαθητών σε πλησιέστερα και μεγαλύτερα σε αριθμό σχολικά συγκροτήματα. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να δειχθεί το γεγονός ότι και η μεταφορά χωλαίνει, καθώς το επιτρεπτό όριο είναι τα 20 χιλιόμετρα. Πώς λοιπόν είναι υλοποιήσιμο ένα τέτοιο σχέδιο, εφόσον τα δύο μεγαλύτερα αστικά κτίρια του νομού Αργοστόλη και Λιξούρη απέχουν από την περιοχή της Άμης 24 και 43 χιλιόμετρα αντίστοιχα? Επιπρόσθετα, σοβαρή αδυναμία στον τομέα της μεταφοράς των μαθητών αποτελεί το γεγονός ότι ανά πάση στιγμή οι μαθητές που μένουν εκτός της κοινότητας στην οποία βρίσκεται το σχολείο κινδυνεύουν να χάσουν το προνόμιο τους δωρεάν μεταφοράς με το λεωφορείο, ενώ η μεταφορά τους μεταξύ ως την πλησιέστερη στάση λεωφορείο έχει ήδη καταρχηθεί. Χαρακτηριστικά, μαθητές που διαμένουν στον Καραβόμηλο έχουν χάσει αυτό το προνόμιο και έτσι αναγκάζονται να πληρώνουν εισιτήριο είτε να διασχίζουν διαδρομές άκρως ακατάλληλες. Έχοντας στήξει όλα αυτά τα προβλήματα που αντομίζει ο τομέας της δημόσιας παιδείας, απαιτούμε την άμεση αύξηση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού σε ικανοποιητικό ποσοστό, ώστε να καλυφθούν οι υλικοτεχνικές ελλείψεις των σχολείων για να μπορούν να στεγάσουν με επάρκεια τους μαθητές, ειδικά σε καιρούς δυσμενής όπως αυτοί που διανύουμε. Εν κατακλείδη, συνοψίζοντας και συνειδητοποιώντας τον βαθμό σοβαρότητας των περιστάσεων, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις αν δεν εκπληρωθούν τα αιτήματά μας. Σε περίπτωση που δεν εισακουστούμε και δεν δούμε ανταπόκριση, θα επανέλθουμε δυναμικά με νέες κινητοποιήσεις. Σας ευχαριστούμε. Η εκπρόσωπος του Δευτέρου Λυκείου. Εμείς από δεύτερο λύκειο χαιρετίζουμε τον αγώνα που ξεκίνησαν οι Κερανιές και οι Σάμοι και συμμετέχουν πολλά σχολεία. Και εμείς σαν δεύτερο λύκειο έχουμε πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα με κυριότερο ίσως κτηριακό, το οποίο κάνει αναβολές συνέχεια το καινούργιο σχολείο από χρόνο σε χρόνο, από εξάμηνο σε εξάμηνο. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικά και αυτά τα ζητήματα, οι αλλαγές που γίνονται τώρα στα παιδιά που πάνε πρώτη ηλικίου, το νέο λύκειο δηλαδή, το οποίο πάλι απαρχαιωμένο με τα παλιά σάπια υλικά είναι. Και είναι και πολύ σημαντικό το ζήτημα που βάζουν και οι κεραμιές, οι μεταφορές, γιατί να ξέρουμε ότι πολλά παιδιά από χωριά δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σχολείο αν κοπούν οι μεταφορές, δεν γίνεται να περπατάνε 10 χιλιόμετρα. Στηρίζουμε λοιπόν τον αγώνα των λυκείων που βρίσκονται σε κατάληψη και πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να σταματήσει αυτός ο αγώνας, αλλά αντίθετα να κλιμακωθεί με τη συνεργασία των καθηγητών και των γονέων, ώστε να καταφέρουμε εμείς να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή τη βάρβαρη πολιτική που περνάνε. Σας ευχαριστώ. Και τέλος, μέλος του 15 μελούς, παλιμέρη η Γαβριέλα, από το Λύκειο Κεραμιών. Σας καλωσορίζω κι εγώ από τις Κεραμιές. Θέλω να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση σε έναν αγώνα που έγινε με πρωτοβουλία μαθητών. Για ακόμη μια φορά βρισκόμαστε στους δρόμους, συλλογικοποιώντας τις ενέργειές μας, παλεύοντας για δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς φραγμούς και διακρίσεις. Από την 3η 15 Δεκάτου του 2013, οι συναγωνιστές μαθητές του Λυκείου και Γυμνασίου Σάμης πραγματοποιούν κατάληψη στο χώρο του σχολείου τους. Το Λύκειο Κεραμιών στήριξε την πρωτοβουλία αυτή, συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο από την Παρασκευή 18 Δεκάτου του 2013. Παράλληλα, δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους συλληφθέντες μαθητές αγωνιστές της υπόλοιπης Ελλάδας. Γενικότερα, η κατάσταση είναι τεταμένη για όλους τους φοιτητές, λαό και μαθητές που καλούνται να προσαρμοστούν στις αντιδραστικές αλλαγές της παιδείας. Όμως δεν προσαρμοζόμαστε. Απαιτούμε απόσυρση του νόμου για το νέο Λύκειο, απόσυρση του σχεδίου Αθηνά, άμεση χρηματοδότηση όλων των σχολείων, άρση των απολύσεων για θεσιμοτήτων των καθηγητών, κατάργηση των τρίχρονων πανελλαδικών εξετάσεων, επαναφορά των ειδικοτήτων στο ΕΠΑΛ, κατάργηση της μαθητείας στον ΕΠΑΛ, δωρεάν και ασφαλή μεταφορά για όλους, διαχωρισμός των λεωφορείων πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ασφαλή σχολικά κτίρια. Αποδείξαμε ότι δεν κοιμόμαστε.
σας καλούμε όλους να συμπορευτείτε μαζί μας για τη διεκδίκηση της παιδείας που μας αξίζει. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσει η πορεία μας. Να περάσουν τα πανώ με τους μαθητές μπροστά.